Η συνεργασία δεν πήγαινε καλά από την αρχή, καθώς λίγο μετά τις υπογραφές ανάμεσα στην ΕΤΥΦΑ και την CMC για το έργο έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο, άρχισαν οι πρώτες φουρτούνες στο Βασιλικό. Οι προσπάθειες να σωθεί ότι σώζεται πολλές, από πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο μέχρι και επιδιαιτησίες, που στο τέλος της ημέρας όμως δεν οδήγησαν στη χρυσή τομή, με αποτέλεσμα η CMC με ένα δελτίο τύπου καταγγελία για τη στάση της ΕΤΥΦΑ να ανακοινώσει την αποχώρησή της από το έργο. Έπειτα από χρόνια εργασίας χωρίς τις ενδεδειγμένες ή έγκαιρες πληρωμές από την ΕΤΥΦΑ και έχοντας κάνει εξαιρετικές προσπάθειες για να υπάρξει μία μέση λύση με την ΕΤΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένων επανειλημμένων προσπαθειών από την ανώτερη διοίκηση και μέσω διπλωματικών οδών για την εξέβρεση αμοιβαίως αποδεκτού συμβιβασμού, η CMC δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να τερματίσει τη σύμβασή της με την ΕΤΥΦΑ για το έργο του τερματικού σταθμού παραλαβής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Μάλιστα, η CMC επισημαίνει πως η ΕΤΥΦΑ και η ομάδα συμβούλων που προσέλαβε για αυτό το έργο είχαν μικρή έως καθόλου σχετική εμπειρία σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία για την υλοποίηση ενός έργου αυτού του είδους. Αναφέρει ακόμη ότι μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Ενέργειας, η CMC είχε ελπίδες ότι το σημερινό αδιέξοδο θα μπορούσε να επιληθεί. Βασιζόμενοι σε υποσχέσεις για αλλαγή της συμπεριφοράς της ΕΤΥΦΑ, επαναξιολόγηση των έργων της προβλήτας από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και ταχεία έκδοση βίζας σε Κινέζους εργάτες, η CMC ήρε την αναστολή λόγω μη πληρωμής και συνέχισε τις χερσαίες εργασίες στο Βασιλικό. Δυστυχώς, η ΕΤΥΦΑ αρνήθηκε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της δικής της κυβέρνησης. Η CMC σημειώνει πως παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας το Μάρτιο, δεν έχει λάβει ακόμη καμία πληρωμή για το έργο της το 2024. Μετά την καταγγελία της σύμβασης, η προσοχή της κυβέρνησης στρέφεται πλέον στην εξέβρεση τρόπων για απόκτηση πρόσβασης στο πλοίο Προμηθέας, που παραμένει ακυροβολημένο σε ένα ναυπηγείο στη Σανγκάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινέζικη κοινοπραξία αξιώνει ποσό πέραν των 30 εκατομμυρίων για να δώσει τα κλειδιά της πλωτής μονάδας, ενώ η κυβέρνηση θεωρεί πως το πλοίο της ανήκει, έχοντας ήδη καταβάλει περισσότερα από 200 εκατομμύρια για την κατασκευή του. Οι πληροφορίες πάντως από το Προεδρικό αναφέρουν πως υπό τον κίνδυνο να μην αποκτηθεί ο Προμηθέας, που αποτελεί τον βασικότερο κρίκο για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο, αλλά και της απώλειας των 200 και βάλε εκατομμυρίων που πληρώθηκαν ήδη, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί την καταβολή ποσού στην κινέζικη κοινοπραξία. Με την απόκτηση του Προμηθέα, επί της ουσίας ανέφερα στον Α κυβερνητική κύκλη, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό, έστω και χωρίς την κινέζικη κοινοπραξία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση θα απευθυνθεί σε νέο εργολάβο, που πρακτικά θα αναλάβει να ολοκληρώσει το όλο project από το σημείο που βρίσκεται σήμερα στο Βασιλικό.